Στο Εδόλιο κάθισε χθες ο πολιτισμός εις διπλούν. Στο Εθνικό Θέατρο παίχτηκε η δεύτερη και τελευταία παράσταση της δίκης του Άμλετ και ακολούθησε λίγη ώρα αργότερα το Λαϊκό Δικαστήριο του Frank & Farkett στη μεταμεσονύχτια προβολή του Rocky Horror Picture Show. Ο Αλέξανδρος Λομανρός Ριζάρδος ήταν εκεί και μάλιστα, κυρίες και κύριοι, προλόγησε και τη δεύτερη προβολή. Το θανατηφόρο πλήγμα που θάνατος ήρθε μέσα σε 5 με 10 λεπτά. Δεν επήλθε ακαριέωση. Η δίκη του Άμλετ, το πρωτοποριακό διαδραστικό έργο των Ρότζερ Μπέρναρντ και Γιάν Ντουιβένταγκ, παρουσιάστηκε για δύο μόνο παραστάσεις στην πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Αν ξαναγύριζε ζωή πάλι, νομίζετε ότι μπορούσε να έχετε κάνει εκείνη τη στιγμή κάτι που δεν θα το κάνατε ή να μην κάνατε κάτι που κάνατε? Η οφειλία κατηγορεί τον Άμλετ για τον θάνατο του πατέρα της και ζητά αποζημίωση, ενώ σε επαγγελματίες δικηγόροι, εισαγγελείς, ψυχολόγοι επεξεργάζονται τη δικογραφία. Οι τρεις ηθοποιοί, χωρίς πρόβα και κείμενο, με μοναδικά στοιχεία αυτά της δικογραφίας, πρέπει να στήσουν τους χαρακτήρες τους και να δικαστούν μέσα από τους ρόλους τους. Χθες το βράδυ καταδικάστηκε από τους συναδέλφους σας σε 10 χρόνια και 2 μήνες φυλάκιση. Στις δύο θεατρικές δίκες στην Ελλάδα, ο Άμλετ κρίθηκε ένοχος, αλλά με ελαφρυντικά. Ευχόμαστε όλο το δικαστήριο, όποιο το δικαστήριο, μειωμένο κατανοησμό και ελαφρυντικό του προτέρου επιμοβή. Και επιβάλλεται το κατώτατο όριο που είναι 10 έτη κάθειξης. Μία ακόμα διαδραστική δίκη όμως έλαβε χώρα στο πλαίσιο των μεταμεσονύχτιων προβολών Midnight Express. Η ταινία The Rocky Horror Picture Show, που μετράει ήδη 42 χρόνια ζωής, είναι ένα λαϊκό δικαστήριο στο φανταστικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 50, τα musical της δεκαετίας του 60 και στην ανατροπή και των δύο τη δεκαετία του 70. Ο εξωγήινος επιστήμονας Frankenfurter δικάζεται από τον πιστό του Butler σε θανάτωση. Το κοινό όμως πάντα τον αθώνει, αναγνωρίζοντας ως ελαφρυντικό τον πρώτερο εκφυλοβίο του. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ για μία ακόμα προβολή του Midnight Express. Ξανακάνω ένα πρόλογο κάθε Σάββατο, 12.30 ώρα εδώ, παίζουμε ταινίες που δεν παίζονται πουθενά αλλού και αυτή την ώρα παίζονται καλύτερα. Αν θέλετε να πούμε μια ακαδημαϊκή λέξη και λίγο βαρετή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η cult απάντηση στο κουρδιστό Πορτοκάλι, γιατί είναι μια ταινία που την έχουμε δει 200.000 φορές και πάντα μας μοιάζει μοντέρνα και έχει την πλάκα της. Στο σύμπαν της ταινίας που το κοινό πετάει ρύζι, χαρτιά υγείας, χορεύει και μιλάει με προκλητικά λόγια στους ήρωες στο πανί, υπάρχει η ευφυΐα του Ρίτσαρντ Ομπράιαν που σπάει τον τέταρτο τοίχο, δηλαδή το δυσδιάστατο πανί. Το επόμενο Σάββατο στις 12.30 στον κινηματογράφο Αβόρα, στο πλαίσιο των Midnight Express Screenings, θα προβληθεί το Witchfinder General του Michael Reeves με τον Vincent Price, ενώ τη βραδιά του τελικού του Eurovision θα προβληθούν δύο ταινίες, το Freaks του Tony Browning και το Τετσούο του Σίνια Τσουκαμότη.